ένα μεγάλο δυνατό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης, νίκης, ελπίδας και προοπτικής. Πάμε δυνατά λοιπόν, πάμε δυνατά την Κυριακή, να πάρουμε το Δήμο, να κερδίσουμε τις εκλογές. Θα είναι νίκη όλων των πολιτών. Το προθεσμό αποτέλεσμα της Κυριακής έδειξε ότι η Δημοτική Ανανέωση είναι η μεγάλη, ανεξάρτητη, αυτοδιοικητική παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα, την ενότητα και την ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην οριμότητα και στην κρίση του λαού του Δήμου μας. Γιατί λοιπόν η ψήφος στη Δημοτική Ανανέωση είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για έναν Δήμο πρωταγωνιστή, για έναν Δήμο εγγυητή των κοινωνικών κατακτήσεων, έναν Δήμο στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. Φίλες και φίλοι, στον πρώτο γύρο των εκλογών η Δημοτική Ανανέωση στάθηκε όρθια. Αντισταθήκαμε στα χτυπήματα και τον βρώμικο πόλεμο που δεχτήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο συνυποψήφιος μου του κοινού τόπου όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κρύφτηκε πίσω από γενικολογίες και αόριστες θέσεις. Χάρισε αυτιά, υποσχέθηκε και έφτασε τα πάντα σε όλους. Το ίδιο κάνει μέχρι και αυτή την ώρα στις λαϊκές γειτονίες της Νάωσης. Πριν από λίγο το ίδιο πράγμα έκανε, λαϊκίζε και ποσό τα πράγματα που δεν μπορούν να υπερβότητα. Αυτός είναι ο νέος λαϊκισμός λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που τον υπηρετούν. Και ακούσατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χρησιμοποίησαν και το εξής ψευδέστατο και αντιδημοκρατικό. Αμφί ο Καραμπατζός λέει, η λαϊκή αγωνιστική συσπήρωση, οι συναγωνιστές που πρόσφεται στον αριστερό χώρο, δεν θα κάνουν λέει κανέναν υποψήφιο. Αυτό είναι πολιτική αλήθεια λοιπόν. Είναι ψεύδιο. Επέλεξαν τον εύκολο δρόμο της δημαγωγίας. Και αντί να πούν αλήθειες και να πάρουν σε κάθε θέση για τις μνημονιακές αποφάσεις και τα σκληρά κυβερνητικά μέτρα των τελευταίων χρόνων, τα οποία οδήγησαν τη χώρα, τους Δήμους, κυρίως όμως το λαό μας, στην ύφεση, την κοινωνική και οικονομική κρίση, μοίρασαν και μοιράζουν απρόσια ανέξοδες υποσχέσεις και συνταγές επιτυχίας. Όλα τα ζητήματα και όλες τις καινούργιες παραμένουν. Πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος λοιπόν. Τρίτος άξονας είναι η στήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δομών για την προστασία και την αλληλεγγύη των αδύναμων συμπολιτών. Με τη συνέχιση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων, με την υλοποίηση νέων και οτόμων δράσεων αλληλεγγύης και τη συνέχιση φυσικά του νέου της δωρεάν διάθεσης της υγείας, που είμαστε νομίζω ο μόνος Δήμος στη χώρα που δίνουμε και παραμένουμε αντίθετοι στις μνημονιακές πολιτικές και τα σκληρά μέτρα των κυβερνήσεων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να πείτουν. Βάλαμε τα μεσαία στρώματα, τους καλλιόμισθους, τους άγγελους ταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους εγχώρους, αλλά τελευταία και τους εργότες μας. Να επαναλάβω ότι ήδη έχουμε πάρει 26 αποφάσεις αντιμνημονιακού χαρακτήρα. Κάποιοι άλλοι, άρα το λαό. Από το λαό τιμήθηκα τρεις φορές για να υπηρετήσω τα συμφέροντα του Δήμου. Από το λαό λοιπόν ζητώ και πάλι να μου δώσω την εμπιστοσύνη. Η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι. Δεν υπάρχουν συνταγές, ούτε σωτήρες. Όλο αυτό το διάστημα ακούσαμε πολλά, μα πάρα πολλά, που είναι αδύνατο να γίνουν. Αλλά όπως λέει ο σοφός λαός, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Αυτό λοιπόν καλούμε τον κόσμο, να κρατήσει πολύ μικρό καλάθι. Οι εποχές είναι δύσκολες. Δεν πρέπει να χαδεύουμε τα αυτιά και να χτυπάμε παλαμάκια. Να δούμε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς λοιπόν διαθέτουμε στον τόπο, στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία, τη γνώση μας. Και πώς θα γίνει η δημοτική ανανέωση. Θα είστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα γίνει ο πολύ φτωχότερος από όσο αλήθεια το 2002. Θα είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Το μόνο κίνητρό μου είναι η προσφορά στο Δήμο και τον ευλογημένο τόπο μας και στους νέους. Γιατί και εγώ... Το
Κατάλαβα.